οποίοι μόλις κέρδισαν στον ημιτελικό του Fight for Your Food απέναντι στους Void Gaming. Και πώς νιώθεις με αυτή σας νίκη? Εντάξει, τα game εναντίον DDVG είναι σίγουρα πάντα συγκλονιστικά. Είναι χρόνια τώρα το κλασικό της Ελλάδας. Τα καταυχαριστήθηκα, είναι φίλοι μου όλοι VG. Το θέλαμε σίγουρα παραπάνω από ό,τι φάνηκε. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε για το τελικό. Είστε μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό. Ναι, ελπίζω να το αγγίξουμε κιόλας, να μην είμαστε απλά να το δούμε. Από εκεί και πέρα πάμε για ένα πολύ δυνατό τελικό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και αν βγούμε δεύτεροι, έχει καλός, δεν πειράζει. Η άλλη ομάδα η οποία φτάνει στο τελικό λοιπόν, είστε οι... Εμείς είμαστε η Elysium Gaming. Και με ποιους θα αναμετρηθείτε? Με τους Different Dimension. Έχετε ξανακατέψει τελικό μαζί? Είχαμε παίξει και στο Invitational στη Θεσσαλονίκη πριν 1,5 μήνα. Τι σας έδειξε η πείρα σας από το συγκεκριμένο αγώνα? Ήταν best of 5 τότε ο αγώνας και καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Πάλι που είμαστε και κουρασμένοι επειδή είχαμε γυρίσει από τη Ρουμανία. Τώρα πιστεύω ίσως είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο, επομένως πιστεύεις πάλι ότι είστε πολύ κοντά στο κύπελο? Ναι. Το cosplay το είδες? Ναι. Ποιος θα κερδίσει? Σιλβάνας. Η Σιλβάνας. Το πρώτο που ήθελα ήταν η Σιλβάνας. Η Σιλβάνας. Έχουν τρελαθεί όλοι έτσι, έχουν τρελαθεί. Πώς σου φάνηκε το event? Το event είναι απίστευτα ωραίο. Ειδικά όταν ανεβαίνεις πάνω είναι ό,τι καλύτερο, έχεις θέα, έχεις τα πάντα. Γενικά με τους χαρακτήρες του LOL όπως το Challenger Rider είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ σε event. Το 5v5 επίσης πολύ ωραίο. Κόσμος πολύ καλός, δώρα τέλεια. Το πρώτο βραβείο, καλά, ναι, εντάξει, ήταν φανταστική. Ήταν φανταστική. Είναι δύσκολο να είσαι επαγγελματίας gamer στην Ελλάδα? Ουσιαστικά δεν ξέρω αν το κάνουμε full σωστά. Δεν ξέρω αν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε ερασιτέχνες επαγγελματίες. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο. Είναι και στον άνθρωπο. Θα θέλατε όμως να το δείτε πιο σοβαρά? Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτό θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι κανονική δουλειά, full time job? Σίγουρα, αυτό αγαπάμε να κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό εγώ ταξιδεύω από την άλλη πόλη για να έρθω εδώ για να παίξω αυτό το τουρνά με 4 άλλους ανθρώπους. Και αφού το αγαπάμε, σημαίνει ότι θέλουμε να το πάμε και μπροστά. Και εκτός από το Fight for Your Food, τι άλλα σχέδια έχει η ομάδα σας? Ένα βήμα. Ας πάρουμε το Gameathlon ή ας κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Και από εκεί και πέρα θα δείξει. Το Gameathlon, αυτό το τεράστιο event gaming, το οποίο διοργανώθηκε Ιούλιο μήνα στην καυτή Αθήνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ φυσικά, εντάξει, τη λέμε για cosplay, τα έχουμε πει αυτά, αλλά εντυπωσιάστηκα από το live gaming show. Θα τα πούμε στο επόμενο event. Φιλιά!